Η αγορά ασφιχτιά και έχει φτάσει στα ωριά της. Από την μία η έλλειψη της ζήτησης και από την άλλη η αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να δώσει το φιλί της ζωής στον επιχειρηματικό κόσμο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ανύπαρκτη αγορά ή στην έλλειψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Την περίοδο των εκπτώσεων είχαμε μία πτώση 2 δις στην αγορά. Σκεφτείτε το τι έχει να γίνει με τα μέτρα των 11,5 δις που θα πάρθουν για τα 2 επόμενα χρόνια. Εάν δεν πέσει χρήμα στην αγορά, εάν δεν κινηθεί διαμέσου ΕΣΠΑ όλα τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν, εάν δεν γίνει κάτι, δυστυχώς από την καινούργια χρονιά θα έχουμε πάρα πολλά λουκέτα. Η κατάσταση στην Πάτρα είναι απογοητευτική, με τις επιχειρήσεις η μία μετά την άλλη να βάζουν λουκέτο. Αυτό που προέχει είναι να αλλάξει το σκηνικό και να σταματήσει η κατρακύλα που έχει πάρει ο τομέας του εμπορίου και γενικότερα του επιχειρήν, προτού η κατάσταση γίνει μία αναστρέψιμη. Θεωρώ ότι η βασική προϋπόθεση είναι ότι αν να ανοίξει η αγορά, εάν πραγματικά ενισχύσουν οι τράπεζες, ενισχυθεί κάποια στιγμή το εμπόριο και γενικότερα το εμπόριο, όχι στο αντικείμενο που εγώ εκπροσωπώ. Θεωρώ λοιπόν ότι μόνο έτσι θα αναπνεύσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η κοινωνία έχει αρχίσει να ανησυχεί έντονα, γιατί βλέπω ότι παρόλο τις χαμηλές τιμές που διατηρεί το κατάστημα, θέλουν ακόμα πιο χαμηλές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πλάτωνα Μαρλαθέκα, όσο πιο γρήγορα γίνει η ανακεφαλαίωση των τραπεζών και όσο πιο γρήγορα δοθούν τα χρήματα που οφείλονται από το κράτος στην αγορά, τόσο πιο γρήγορα θα υπάρχει ανάκαμψη αλλά και ανάσα για τους επιχειρηματίες.